Κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ, κύριοι Αρχηγοί, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά που επισκέπτομαι μία πτέρυγα μάχης, καθώς ο χώρος μου είναι εξαιρετικά οικείος. Πριν από 27 χρόνια είχα υπηρετήσει και εγώ την θητεία μου στην 346 μοίρα, στην 111 πτέρυγα μάχη στην Αχία, αλλά στα πρώτα F-16 Block 30, τα οποία τότε είχαμε παραλάβει. Από τότε κύλησε, κύριε Αρχηγή, πολύ νερό στο αυλάκι. Έχουμε τώρα σε αυτήν την πτέρυγα μάχη τα πιο σύγχρονα F-16, τα οποία διαθέτει η πολεμική μας αεροπορία. Και μάλιστα, καθώς εντός των επόμενων ετών θα ολοκληρωθεί και το πρόγραμμα αναβάθμισης 82 F-16, τα αεροσκάφη μας, αναβαθμισμένα πια στον τύπο Viper, θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη επιχειρησιακή επάρκεια. Συγχαρητήρια σε όλους τους χειριστές, στο τεχνικό προσωπικό, σε όσες και σε όσους κρατάνε τα αεροπλάνα μας έτοιμο πόλεμα, για να προασπίσουν μέρα και νύχτα την εθνική μας ακεραιότητα. Σήμερα δεν είμαστε όμως εδώ για να συζητήσουμε για αεροσκάφη, για βλήματα, για βόμβες. Είμαστε εδώ γιατί η 115 πτέρυγα μάχης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας πρωτοποριακής προσπάθειας να μειώσουμε συνολικά, κύριε Υπουργέ, το ενεργειακό αποτύπωμα των ενόπλων δυνάμεων. Και χάρη στην πολύ γενναιόδορη προσφορά της εταιρείας Γεκτέρνα, κύριο Περιστέρη, θέλω να τον ευχαριστήσω προσωπικά εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, θα δρομολογηθεί εδώ πέρα, στην 115 πτέρυγα μάχης, ένα εξαιρετικά πρωτοπόρο πρόγραμμα, το οποίο θα οδηγήσει τελικά, συνολικά την πτέρυγα μάχης, σε μια κατάσταση όπου δεν θα εκπέμπει πια καθόλου διοξίδιο του άνθρακα και θα καταστεί η πτέρυγα μάχης πλήρως ενεργειακά αυτόνομη. Σας περιέγραψε ο κύριος Περιστέρης τις βασικές συνιστώσεις αυτού του τολμηρού προγράμματος, φωτοβολταϊκά για να αξιοποιήσουμε το άπλετο ηλιακό δυναμικό το οποίο διαθέτουμε στην Κρήτη, μπαταρίες για να μπορούμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια, αντλίες θερμότητας για να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο θερμαίνουμε τα κτίρια, επεμβάσεις στις μονώσεις των κτιρίων έτσι ώστε να μειώσουμε το ενεργειακό τους αποτύπωμα, ηλεκτρικά οχήματα ώστε οι μετακινήσεις εντός της πτέρυγας μάχης να γίνονται από οχήματα που δεν θα επιβαρύνουν καθόλου το περιβάλλον. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και φιλόδοξο project, το οποίο δείχνει τον δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε συνολικά όχι μόνο στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά δείχνει και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει συνολικά το ευρύτερο δημόσιο για να αναβαθμίσει το κτηριακό του δυναμικό, να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, να μειώσει συνολικά τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Το κόστος αυτής της δωρεάς εκτιμάται περίπου στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πολύ γενναιόδορη προσφορά της εταιρείας. Σκεφτείτε όμως ότι το όφελος το ετήσιο θα ξεπερνά σε 300.000 ευρώ. Είναι δηλαδή, αν το δει κανείς ως μια επένδυση η οποία έχει μια περίοδο απόσβεσης της τάξης των 8 ετών. Όχι, κακή. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε τέτοιες επενδύσεις να εξεταστούν ανεξαρτήτως του τρόπου χρηματοδότησης και να γνωρίζετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλοί ευρωπαϊκοί πόροι διαθέσιμοι, έτσι ώστε μέσα από συγχρονοδοτούμενα προγράμματα να προχωρήσουμε και σε άλλες τέτοιες φιλόδοξες πρωτοβουλίες, όχι μόνο στο πλαίσιο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά συνολικά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δείχνουμε λοιπόν εδώ πέρα, κύριε Αρχηγέ, κύριε Αρχηγή, κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά, τον δρόμο τον οποίο πρέπει να πορευθούμε, καθώς η κλιματική αλλαγή είναι πια μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και η χώρα μας έχει αναλάβει πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Έρχεται και η πολεμική αεροπορία μέσα από αυτήν την εμβληματική και εξαιρετικά καινοτόμα πρωτοβουλία να δείξει τον δρόμο, τον οποίο είμαι σίγουρος ότι και πολλοί άλλοι θα ακολουθήσουν. Και βέβαια, και να επαναλάβω ακόμα μια φορά, το πόσο μεγάλη σημασία
έχει να έχουμε ιδιώτες χορηγούς, ευεργέτες που υποστηρίζουν τις ενόπλες δυνάμεις. Γνωρίζω ότι είναι πολλοί αυτοί, κύριε Αρχηγέ, που αθόρυβα υποστηρίζουν τις ενόπλες δυνάμεις και με αυτόν τον τρόπο συνδράμουν και αυτοί στο μερίδιο που τους αναλογεί, στο να κρατήσουν την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα στο επίπεδο το οποίο πρέπει να βρίσκεται. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι σε όλους τους συντελεστές αυτής της πρωτοβουλίας και εύχομαι πολύ σύντομα στην επόμενη επίσκεψή μου στην Πτέρυγα Μάχης να μπορώ να είμαι υποχρεωμένος να αφήσω το αυτοκίνητό μου έξω. Βέβαια τώρα όλοι οι βουλευτές προμηθεύονται ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οπότε θα τους επιτρέπεται ίσως στη μονάδα και να μπορώ να μετακινούμε πια με ηλεκτρικά οχήματα σε μια μονάδα που θα είναι πρωτοπόρα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια.